Παπαϊωάννου, η Λιούπολη, με τον μετεωρολόγο μας. Έτσι, να δούμε λοιπόν σήμερα πώς ξημερώνει η μέρα και τι. Καλώς τον Δημήτρη. Ένα πράγμα έχω να σου πω για να σε προειδοποιήσω. Τι? Ναι. Αν εσείς οι μετεωρολόγοι δεν φροντίσετε να αποκτήσει λίγο ενδιαφέρον ο καιρός. Θα υπάρχει πρόβλημα. Θα υπάρχει πρόβλημα. Ισχύει, ισχύει. Θα πείτε το ψωμί του ζωμάκι. Δεν είναι έτσι. Δεν αυτά τα πράγματα. Μια χαρά είμαστε, ήσυχα είμαστε. Συνηθίσαμε τις κακοκαιρίες εκεί το Σεπτέμβριο και. Όχι, να μην ξανέρθουν οι κακοκαιρίες, δεν θέλει κανείς. Δεν είπα κακοκαιρίες, είπα να έχει λίγο ενδιαφέρον. Κρύο, τι να έχει λίγο ενδιαφέρον, αν ο καθένα το ενδιαφέρον το βρίσκει με διαφορετικού τρόπου στη ζωή. Βροχή θέλει, αυτό το μόνο σίγουρο. Λίγο ενδιαφέρον, κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε από το τέλο τη επόμενη εβδομάδα. Θα δούμε τώρα τι ενδιαφέρον θα είναι. Αν θα είναι μια πτώση τη θερμοκρασία σημαντική ή θα είναι και κάποιε τοπικέ βροχέ, κυρίω στη δυτική και βόρεια χώρα. Τώρα, σήμερα όμω θα έχουμε μια μεταβολή του καιρού, πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού. Θα έχουμε ενίσχυση στο Βορειάδο, στα 6 με 7 μποφόρ. Θα έχουμε και μια μικρή πτώση. Σημαντική πτώση θερμοκρασία στα ανατολικά και βόρεια. Στη Δυτική Ελλάδα όχι τόσο μεγάλη. Οι καταιγίδες. Άρα, ανατολικά και βόρεια θα επηρεάσει πιο πολύ αυτό που μας λες, η αλλαγή του καιρού. Ανατολικά, κυρίως Θεσσαλία, θα έχουμε τοπικές βροχές και καταιγίδες τώρα, τις επόμενες ώρες, μέχρι το μεσημέρι. Πρώτα στην Ανατολική Θεσσαλία, στη συνέχεια και στην υπόλοιπη. Όχι κάτι επικίνδυνο. Πόσο καταιγίδες. Όχι κάτι επικίνδυνο. Θα είναι πρόσχερες καταιγίδες, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι το μεσημέρι. Και από το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε βροχές καταιγίδες κυρίως στη Δυτική Πελοπόννησο. Και πιο λίγες και τοπικές στην Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, αλλά και το κεντρικό και νότιο Ιόνιο. Θα έχουμε καταιγίδες μέχρι και το βράδυ. Από αύριο βελτιώνεται ο καιρός. Οι θερμοκρασίες βλέπουμε 24 με 25 στα ανατολικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Στη Δυτική Ελλάδα θα φτάνουμε πάλι τους 28 βαθμούς Κελσίου, 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Χθες είχαμε πάλι 30 σε αρκετές περιοχές χώρας, ειδικά στην Πελοπόννησο και την κεντρική Μακεδονία. Είπαμε ότι θα είναι ισχυροί βοριάδες σήμερα στο Αιγαίο, θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Και στο Ιόνιο όμως θα είναι πιο ασθενής η άνεμη, 2-4 μποφόρ, ανατολική κυρίως, όταν ανατολική η άνεμη στο Ιόνιο. Μάλιστα. Τώρα εδώ στην Αττική δεν θα καταλάβουμε τίποτα ιδιαίτερα από τη μεταβολή του καιρού. Κυρίως οι άνεμοι θα ενισχυθούν, οι βοριάδες, θα φτάνουν τα 6 μποφόρ, τα 5 με 6 μποφόρ. Στο Νευοϊκό θα φτάνουν και τα 7 το βράδυ όμως. 25 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία, θα πέσει λίγο θερμοκρασία. Και λίγες νεφώσεις, πιο αυξημένες κυρίως στα δυτικά του νομού μέχρι το μεσημέρι. Πάμε και Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη θα είναι λίγο διαφορετικό το καιρικό σκηνικό. Θα έχουμε τοπικές βροχές μέχρι και το μεσημέρι, ουσιαστικά αυξημένες νεφώσεις. Από το μεσημέρι, απόγευμα και μετά θα βελτιωθεί ο καιρός με αρκετά διαστήματα θρύου καιρού. Έως 23 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη και η ανατολική, νοτιοανατολική άνεμη θα φτάνουν στα 4 με 5 μποφόρ τώρα κυρίως το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Πάμε να δούμε και σε μερικές περιοχές της χώρας. Λοιπόν, βλέπουμε 11-20 στην Τρίπολη με παροδικές νεφώσεις, έως 24 στο Ηράκλειο. Έως 28 στο Καστελόριζο, έως 28 στην Κέρκυρα και έως 23 στην Αλεξανδρούπολη. Σε αυτές τις περιοχές δεν περιμένουμε βροχές. Και εδώ στην Αττική βλέπουμε λίγες νεφώσεις. Θα έχουμε στην Κηφισιά τώρα κυρίως το πρωί, έως 22 βαθμούς το μεσημέρι, έως 25 στην Γλυφάδα, έως 23 στο Μαραθώνα, έως 25 στο Εργάλεο και έως 24 βαθμούς Κελσίου στο Παγκράτη. Πέφτει λίγο η θερμοκρασία σήμερα όμως. Είναι πρόσχερη η μεταβολή του καιρού. Τώρα για Σαββατοκύριακο που λένε θα έχουμε πολύ καλό καιρό. Θα έχουμε καλό καιρό. Είναι αλήθεια. Θα έχουμε πολύ καλό καιρό. Ουσιαστικά από αύριο βελτιώνεται και πάλι ο καιρός. Όχι ότι έχουμε καμιά τρομερή μεταβολή σήμερα έτσι. Και ανεβαίνει η θερμοκρασία. Θα φτάσουμε πάλι 28-29. Τοπικά θα φτάσουμε και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά φαίνεται το καλό σκηνικό αυτό, το καλοκαιρικό σκηνικό. Να επιμένει τουλάχιστον μέχρι την επόμενη Τετάρτη. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλά σενάρια, πολλά και διαφορετικά σενάρια. Ειδικά στη Βόρεια Ευρώπη θα αλλάξει αρκετά ο καιρός, θα πέσει πολύ θερμοκρασία, θα έχουμε και τα πρώτα χιόνια στη Βόρεια Ευρώπη. Εδώ θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το καιρικό σκηνικό. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά σενάρια. Γι' αυτό δεν λέμε δηλαδή, δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα το καθένα η ατμόσφαιρα στην κυκλοφορία. Για να δούμε πώς θα μας. Όχι, δεν έχει ξεκαθαρίσει καθόλου. Υπάρχουν σενάρια που δείχνουν να έχουμε. Να σου πω όμως, αν είναι. Καλό καιρό, πες τώρα, πάμε για ένα μπάνιο. Αν είναι να κάνετε όμως ένα σωστό μετεωρολογικό καυγά, πρέπει να τον κάνετε τώρα που δεν έχουν ξεκαθαρίσει τα μοντέλα. Που έχει ο καθένα το δικό του. Αλλιώ μετά θα λένε όλοι τα ίδια. Αν είναι ακριβώ. Αν είναι να αλλάξει ο καιρό την Τετάρτη, την Τρίτη δεν υπάρχει τρόπο τσακωμού. Δημήτρη μου, σα έχει πάει με αυτό το. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να ξεκινήσω το. Μπράβο, ξεκινά το καυγά εσύ. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Έρχεται ο Χρήστος.